Με επίκεντρο τον ορεινό Μυλοπόταμο συνεχίστηκαν οι σαρωτικές επιχειρήσεις της Ελλάς με τη σύνδρομη ελικόπτερου και στόχο την αποκάλυψη χασισοφυτιών όσο και των καλλιεργητών τους, οι οποίοι δεν δίστασαν για μία ακόμη φορά να μετατρέψουν ρεματιές και ορεινές περιοχές σε ορμητήριό τους. Για τρίτο 24ωρο, ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας σάρωσε περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου και του Αποκόρωνα στο πλαίσιο του σχεδίου που έχει εκπονηθεί με στόχο να μπει φρένο στη δράση των ντόπιων βαρώνων των ναρκωτικών. Πετώντας πάνω από το Μυλοπόταμο και τα Ανόγια, το ελικόπτερο κατάφερε να εντοπίσει 7 φυτείες που είχαν θεριέψει σε ορεινές και δασώδεις περιοχές. Η έφοδος των επίγειων δυνάμεων οδήγησε στην εκρίζωση συνολικά 429 δεντριλίων κάναβης με ύψος έως 3,5 μέτρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια αστυνομικών από τη δίωξη ναρκωτικών και την ασφάλεια Ρεθύμνου, των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, όπως και της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας. Εκτός από τα δενδρίλια, κατασχέθηκε και πλήθος πιστηρίων που εντοπίστηκαν στους χώρους των φυτιών. Είχε προηγηθεί ανάλογη επιχείρηση στον Αποκόρωνα και τα Σφακιά με επίκεντρο τις δύσβατες περιοχές όπου τελικά εντοπίστηκαν 2 φυτείες. Αστυνομικοί από τη δίωξη ναρκωτικών, την ασφάλεια Χανίων, το ΤΑΕ και την ομάδα πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας, έχοντας την εναέρια υποστήριξη του ελικοπτέρου της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να εντοπίσουν στα Σφακιά και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά 300 δενδρίλια κάναβης που είχαν φτάσει σε ύψος περίπου 1,5 μέτρου. Ακόμη 10 δενδρίλια κάναβης εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν στην περιοχή του Αποκόρωνα. Και για τις δύο αυτές υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.